Το επόμενο μας θέμα σχετίζεται και πάλι με την επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κ. Χρυσόστομου, ο οποίος συναντήθηκε με σωμαστία της Καρπασίας αλλά και με πολλούς ομογενείς, όπου ζήτησε την οικονομική βοήθειά τους για την αναστήλωση του μοναστηριού του Απόστολου Ανδρέα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Ευρυπίδης Ευρυβιάδης, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου, κ. Γιώργος Γεωργίου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας, κ. Χριστόφορος και πολλοί ομογενείς. Ο Μακαριότατος αναφέρθηκε στις συναντήσεις που είχε στην Αγγλία κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του και στους λόγους για τους οποίους χρειάζεται τη στήριξη όλων των ομογενών για την περάτωση της αναστήλωσης του μοναστηριού. Ας περάσουμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Μακαριωτάτου. Θεοφιλέστατε, κύριε πρέσβη, αγαπητοί καρπασίτες, εκφράζω τη χαρά μου γιατί απόψε είμαι μαζί σας. Δύο είναι οι λόγοι που ήρθαμε εδώ στην Μεγάλη Βρετανία. Ο ένας είναι να μετέχουμε των εκδηλώσεων για τα 40 χρόνια της Ομοσπονδίας σας και εκφράζω την χαρά μου γιατί όλοι οι απόδημοι μας σαν ένας άνθρωπος έκαναν την Ομοσπονδία για να αντιμετωπίσουν όλοι μαζί το εθνικό θέμα. Και είναι προσέπαινον τους, προς πίστην τους, γιατί ναι μεν ευρίσκονται μακράν της πατρίδος τους, αλλά ο νους και η καρδία είναι εκεί. Και έτσι τους συγχαίρομαι με όλη τη δύναμη της ψυχής μας για αυτές τις αποφάσεις που πήραν πριν 40 χρόνια και το Κυπριακό πάντοτε ευρίσκεται στην επικαιρότητα. Είναι το θέμα που μας απασχολεί όλους και φυσικά και τους απόδημούς μας. Και το άλλο θέμα της εδώ παρουσίας μας ή του η συντήρησης του μεγαλύτερου προσκυνήματος που υπάρχει στην Κύπρο, που είναι η Μονή του Αποστόλου Ανδρέου. Δεν υπάρχει Κύπριος που δεν φιλοδοξεί να επισκεφθεί το μοναστήρι, έστω και ασυντήρητον, και να προσκυνήσει και να παρακαλέσει τον Άγιο να τον βοηθήσει εις την καθημερινή επίγειαν πορεία του. Είχαμε πάει πριν σχεδόν 4 χρόνια στην Μονή Αποστόλου Ανδρέου. Τολμώ να πω ότι μας κροϊδεύσε τότε ο Έρογλου ως εντός εισαγωγικών πρωθυπουργός, γιατί το Υπουργικό Συμβούλιο είναι του λεγόμενου εντός εισαγωγικών πρωθυπουργού και όχι του Προέδρου, του ψευδοπροέδρου, ότι αν πάμε εκεί θα αρχίσουν άμεσα οι εργασίες συντήρησης της Μονής του Αποστόλου Ανδρέου. Μας κροϊδεύσε. Μου έκαναν πολλές φορές πρόταση να επισκεφθώ τον Απόστολο Ανδρέα, τους είπα όχι, δεν πρόκειται να ξαναπάω εάν δεν αρχίσει η συντήρηση. Επιέσαμε αρκετά και εφθάσαμε στο ευχάριστο σημείο μέσω των Ηνωμένων Εθνών να δεχθεί η κατοχή, γιατί δυστυχώς ευρίσκεται υπό κατοχή του μοναστήρι μας, να συγκατανεύσει να γίνει η συντήρησή του.
Τους Τούρκους σίγουρα τους ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί αν όχι όλοι, αρκετοί από εσάς έζησαν την κατοχή και έπειτα ήρθατε εδώ ή τη ζείτε όταν έρθετε στην Κύπρο. Επίστευα ότι η συντήρηση θα ξεκινούσε πριν 6 μήνες. Εμείς ήμασταν έτοιμοι. Κολυσιεργούν. Εγώ έχω κατασταλάξει μέσα στη ψυχή μου ότι ό,τι ελληνικό και ό,τι χριστιανικό υπάρχει στις υποκατοχήν περιοχές μας, οι Τούρκοι θέλουν να το εξαφανίσουν. Αυτή είναι η προσπάθειά τους. Βέβαια, το παιχνίδι τους δεν πρόκειται να το παίξουμε. Τους εξεθέσαμε σε πολλά βήματα που μας εδόθη ευκαιρία. Επήγα 2-3 φορές στις Βρυξέλλες. Είδα και τον κύριο Μπαρόσο, είδα και τον κύριο Ροπάη και τον πρόεδρο της Ευρωβουλής. Πολλά πράγματα δεν επιτύχαμε. Εκείνοι λένε ότι πιέζουν, αλλά αν πίεζαν πραγματικά, δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα κολυσιεργούσε τόσα χρόνια. Και τώρα στο Λονδίνο είδα χθες τον Υπουργό Ευρώπης, είδα τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρπουρη, είδα τον Επίσκοπο του Λονδίνου. Πιστεύω ότι οι πνευματικοί άνθρωποι μπορούν να πιέσουν περισσότερο, έχοντας και υπόψη την επίσκεψή μου στο Βατικανό, όταν ζήτησα την βοήθεια του Πάπα να δουλέψει περισσότερο από τα παρασκήνια για να έρθουν εικόνες και τα διάφορα εκκλησιαστικά αντικείμενα, που είναι εκατοντάδες, που ήταν στις φυλακές του μονάχου στη Γερμανία, και με έναν εύσχυμο τρόπο τα καταφέραμε τα περισσότερα να έρθουν και θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Τους του ανέφερα ότι πιστεύω περισσότερον εις τους πνευματικούς ανθρώπους παρά εις τους πολιτικούς. Εγώ γλώσσα σαν πολιτική δεν διαθέτω. Θέλω να μιλώ με την γλώσσα της αλήθειας, όσον πικρή κι αν είναι. Και φτάσαμε σε ένα σημείο που όσον και να θέλουν να κολυσιεργούν οι Τούρκοι, δεν μπορούν, γιατί εμπήκαν τα Ηνωμένα Έθνη εις το μέσο. Η όλη διεργασία θα διεξαχθεί μέσω της UNDP. Οι διεργασίες πάνε προς το τέλος για να ξεκινήσει η δουλειά. Αξιολογήσαν για τις προσφορές και ήμεθα στο σημείο της υπογραφής για να ξεκινήσει η συντήρηση. Νομίζω ότι εντός των ημερών θα ξεκινήσει. Δεν μπορούν να κολυσιεργούν πλέον, διότι είναι φοβερά εκτεθειμένοι. Την Τετάρτη, εμείς θα επιστρέψουμε την Δευτέρα πίσω, έρχεται ο Αντιπρόεδρος, τον είπα. Είπα στον πρέσβη της, των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θέλω συνάντηση μαζί του. Όταν θα έρθει στην Κύπρο πρέπει να το δω. Και εξφεντώνησα και κάποιες απειλές. Λέω, αν δεν το δω θα σας εκθέσω όλους. Θα αρχίσω να βάζω και της Αμερικής και εδώ του πρέσβεως και των πάντων. Οπότε συγκατένευσε
Και έτσι μέσα στο πρόγραμμα είναι να μας δεχτεί, μάλλον θα επισκεφθεί ο ίδιος την Αρχιεπισκοπή. Μου είχε πει να καλέσω και τους άλλους θρησκευτικούς ηγέτες και είπα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτε τον Τούρκων έχω πρόβλημα να τον καλέσω εκεί, ούτε τον Μαρονίτη, ούτε τον Αρμένη, ούτε τον Λατίνο. Είναι αγαπητοί φίλοι, μπορώ να τους καλέσω όλους εκεί και να πούμε τα δικά μας εις τον Βάιτε, που πιστεύω ότι είχα μας ακούσει με τα προσοχής. Θα βάλω αρκετά θέματα, τα θέματα όλων των μνημείων μας που είναι εκεί, αλλά ιδιαίτερος του Αποστόλου Ανδρέου. Περιττό να σας πω ότι αν δεν ήταν αυτή η κακή οικονομική κατάσταση, η Αρχιεπισκοπή δεν θα είχε κανέναν πρόβλημα να συντηρήσει τον Απόστολο Ανδρέα και όχι μόνο τον Απόστολο Ανδρέα, αλλά πολλά μνημεία, για να μην πω όλα τα μνημεία μας που είναι στον Βορρά. Εδώ να σας αναφέρουμε ότι ολόκληρη την ομιλία του Μακαριωτάτου θα την παρακολουθήσετε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Στην ίδια εκδήλωση, σύντομες ομιλίες έκαναν με τη σειρά που τους αναφέρουμε ο ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ευρυπίδης Ευρυβιάδης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστόφορος και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θεατήρου και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος. Ας τους παρακολουθήσουμε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω δύο λόγια, διότι βεβαίως σαν κυβέρνηση και εμείς υποστηρίζουμε έναν επιφύλακτο αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Άγιος Κύπρου και αυτό το θεάρεστο έργο. Αναστηλώνοντας τον Απόστολο Ανδρέα, αναστηλώνουμε τους εαυτούς μας. Τα ήθη, τα έθιμά μας, τη θρησκεία μας, την Εκκλησία μας, η οποία είναι ο ιστορικός συνεχιστής για τα τελευταία 2.000 χρόνια. Και επειδή ο Μακαριότατος δεν μας τα λόγια του, όπως το διαπιστώσετε για άλλη μια φορά, και επειδή μιλάμε με γλώσσα, με παρησία και με ειλικρίνεια, θέλω ενώπιον σας να μεταφέρω αυτό που άκουσα δύο φορές, απλώς να και να το διασκεδάσω, διότι ελέγχθηκε και να δώσουμε αυτά τα λεφτά, σημαίνει ότι αιματοδοτούμε και δίνουμε λεφτά στα κατεχόμενα. Σημαίνει ότι θα χτιστούν με αυτόν τον τρόπο να ενισχύουμε το ψευδοκράτος. Και βεβαίως αυτό το πράγμα, να μου επιτρέψετε να το πω, είναι short-sighted, είναι λίγο μειωτικό, διότι δεν μπορεί. Διότι πραγματικά ο κάθε ναός, αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας, αυτή είναι η πολιτική των κατεχομένων δυστυχώς, διότι ο κάθε ναός που να καταρρεύσει θα χαθεί. Δεν μπορεί. Πρέπει με τον τρόπο μας, όμορφα και ωραία, δίχως σοβινισμούς, να διεκδικούμε αυτά που είναι δικά μας. Αυτά που είναι δικά μας και αυτά που είναι η κληρονομιά όλων των Κυπρίων. Όλων των Κυπρίων και η κληρονομιά μάλιστα της ανθρωπότητας, όπως η ίδια η Επιτροπή UNESCO διακήρυξε εντός της Εκκλησίας της Κύπρου διεθνή κληρονομιά. Είναι σε αυτόν το πνεύμα που και εμείς, η κυβέρνηση, αλλά και εμείς εδώ σαν ύπατη αρμοστία, βάζουμε και εμείς, συμμετέχουμε σε αυτόν τον κοινό αγώνα, βάζουμε και εμείς τον οβολό μας, κάνουμε ένα μικρό έρωνο εντός της πρεσβείας, απλώς για να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτόν τον οποίο κάνει. Αυτό είναι η παράκληση, είναι ο καθένας βεβαίως ό,τι μπορεί θα κάνει και ό,τι του επιτρέπει οι συνειδήσεις του, ό,τι του επιτρέπουν τα οικονομικά του, αλλά να μην αμφισβητούμε πέραν της θρησκευτικής ανάγκης, η οποία χρειάζεται να μην έρχεται και αμφιβολία αυτή να ονομάζω η πολιτική πτυχή του θέματος. Παρόλο που μερικά πράγματα δεν πρέπει να πολιτικοποιούνται τα πάντα, υπάρχει η πολιτική πτυχή του θέματος με κεφαλαίον B και υπάρχει η πολιτική πτυχή του θέματος με ένα μικρό B, αν θέλετε. Διότι έχουν την αυτή. Άρα δεν μπορούμε να αυτή τη στιγμή. Αλλάσουν τα πράγματα. Η Κερίνια ονομάζεται Τζίρνε. Την ονομάζουν συνέχεια. Η Αμόχωστος, Μακώσα, η Τύμπου, Ερτζάν. Αυτά τα πράγματα συνέχεια εμείς
είναι ο εαυτός μας, είναι το DNA μας, είναι η ταυτότητα μας. Δεν αλλάζεις έναν όνομα. Δεν είναι απλώς η αλλαγή του ονόματος. Αλλάζεις το DNA και την ταυτότητα όλων αυτών που ήταν εκεί. Και αυτά δεν είναι σοβινιστικά. Δεν είναι σοβινιστικά αυτά τα πράγματα. Βεβαίως όλοι μας σε αυτόν τον τόπο που ονομάζουμε Κύπρος, όλοι μας έχουμε το ίδιο μερίδιο κάτω από τον ίδιο. Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, Αρμένιδες, Μαρονίδες, Λατίνοι. Και είναι αυτή η ομορφιά, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατάφερε να ενώσει. Κατάφερε να λύσει το πρόβλημα της Γερμανίας. Κατάφερε να ενώσει μια ολόκληρη Ήπειρο. Δεν μπορεί να τα κάνει στην Κύπρο. Βεβαίως μπορεί να τα κάνει στην Κύπρο. Αλλά εμείς είμαστε οι στιλοβάτες. Εμείς πρέπει να δείξουμε τη σημαία της Κύπρου και όλο αυτό το πράγμα. Δεν το κάνουμε εμείς. Δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Αυτά ήθελα να πω για να συμπληρώσω, δίχως να μακρηγορήσω. Εμείς οι Καρπασίτες έχουμε ένα περισσότερο λόγο να θέλουμε να κρατηθεί εκεί αυτό το μοναστήρι. Είναι η ελπίδα μας. Είναι το σημείο αναφορά μας για επιστροφή. Μην ξεχνάτε ότι εκεί υπάρχει ένας ιερέας, πατήρ Ζαχαρίας, που 40 χρόνια, προσέξτε το αυτό που θα σας πω, εις βάρος της προσωπικής του ζωής και της οικογένειάς του, γιατί έμεινε 22 χρόνια μακριά από τα παιδιά και τη γυναίκα του, για να κρατήσει το μοναστήρι. Και τώρα κινδυνεύει να καταρρεύσει το μοναστήρι, να πέσει. Και εμείς δεν μας ζητά κανείς, ως Καρπασίτες μιλώ τώρα, πέραν των υπολείπων. Και οι παφίτες είναι ευπρόσδεκτοι και όλοι. Αλλά τώρα εγώ είμαι μπροστά σε Καρπασίτες. Και έχω μια απέτηση από τους Καρπασίτες. Ποια είναι τούτη η απέτηση? Ο πατήρ Ζαχαρίας κράτησε 40 χρόνια το μοναστήρι να μην πέσει. Δεν μας ζητά κανείς να πάμε εκεί, να βάλουμε τη φυσική μας παρουσία εκεί, τον εαυτό μας εκεί, για να το κρατήσουμε. Αλλά να βάλουμε που το περίσσευμα ή το υστέρημά μας κάποια χρήματα για να το έχουμε εκεί ως ελπίδα, σημείο αναφοράς, επιστροφής, ελευθερίας. Και ακόμα κάτι. Μέχρι τώρα επέρναμε που τον Άγιο. Είναι που παίρναμε. Πέραν των χρημάτων που δώσε και σπούδασε παιδιά και λοιπά πρώτης εισβολής, παίρνουμε παρηγοριά στα προβλήματα μας. Παίρνουμε ευλογία, παίρνουμε χάρη, στήριξη, βοήθεια. Τώρα θέλεις και κάτι που μας τα ευλογημένα. Και εγώ περιμένω που μας, τους Καρπασίτες επιμένω, κάτι να δώσουμε. Και πολύ σωστά και σοφά είπε ο Μακαρέτος, δεν θα εξετάσουμε το πόσα. Αλλά πρέπει να δείξουμε αυτή την θέληση και στην Κύπρο και εδώ στην παροικία, ότι την ώρα που πρέπει να δώσουμε τη δόση, γιατί δεσμευτήκαμε για να συνεχίσει και του Κατερού μια ευκαιρία να μας το φορτώσουν, να μας φορτώσουν την αποτυχία της αναστήλωσης, να μην βρεθούμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό είμαστε ταχαμένοι. Και ας πω κάτι, είμαι βέβαιος ότι να τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Συμφωνεί. Έτσι. Μπράβο. Από την περασμένη Κυριακή που άρχισε ο έρανος επίσημα, μέχρι σήμερα έχω φτάσει επιταγές χρήματα. Δεν είναι, κοίταξα πώς είναι. Αλλά φτάσα χρήματα. Γι' αυτό παρακαλώ, μην μικραίνετε τον εαυτό σας. Πλατείνετε την ψυχή σας, την καρδιά σας, τη θέληση σας, την γενεοφροσύνη σας, για να ενισχύσουμε έναν ιερό σκοπό για τον οποίο όσα τόσα πολλά ελέγχθησαν να μην τα επαναλάβω εγώ. Είναι δικό μας σκοπός, είναι δικό σας, είναι δικό των παιδιών, των αγέννητων, και έχουμε υποχρέωση να τα συντηρήσουμε. Τελειώνοντας θα είναι να πω, τι κάνει στον Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης? Εκκλησίες, όπως εκτίσα 1000 χρόνια πριν, έρημες εγκατελειμμένες, βρίσκει ανθρώπους στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Αγγλία, όπου, και λέει να αναλάβεις να αναστηλώσει αυτόν τον ναό, που ήταν εγκατελειμμένος, έρημος, ντρεπόσουν να μπεις μέσα. Και βάλουν ανθρώπους, τον κάνουν εκατομμύρια δολάρια και ευρώ και τα στείλουν, και οι ναοί αυτοί είναι και τιμή και τη χώρα.
όταν τα βλέπουν η χώρα αυτά, ότι αυτά τα μνημεία δικά τους είναι και δικά τους. Αυτοί τα προστατεύουν, αυτοί τα έχουν. Αυτοί τα κυβερνούν. Γι' αυτό μην το ο Απόστολος Ανδρέας πρέπει να αναστηλωθεί και μάλιστα σε πρώτη για να γίνει ένα μνημείο. Καλύτερο που είναι. Εάν θέλουμε να έχουμε παρουσία, όπως λέτε, στον τόπο αυτόν και να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα κατήγει. Ας περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα για απόψε, που είναι η δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία Delphi Marketing Research. Η έρευνα έχει αντικείμενο τις ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν αυτή την Κυριακή στην Κύπρο. Φιλοξενούμενος στο στούντιο του Hellenic TV για να μας εξηγήσει περισσότερα είναι ο Δ. Βασίλης Μαύρου. Ας περάσουμε στο διπλανό στούντιο για να μιλήσουμε σχετικά με τη δημοσκόπηση.